Παρακάτω. Λοιπόν, να μας πει ο κύριος οικονόμου μερικά βασικά πράγματα τρέχοντας για την αντιμετώπιση νυχτερινής συνούρησης, κάτι το οποίο έρχεται επίσης συχνά σαν ερώτημα στο ιατρείο του Γενικού Ουρολόγου και για μικρά παιδάκια και για λίγο πιο μεγάλα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πάλι με το περιστατικό μας. Ένα αγοράκι 4,5 ετών, το οποίο εδώ και δύο περίπου χρόνια έχει τον ημερήσιο έλεγχο της ούρησής τους. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να βρέχεται τη νύχτα, οι γονείς είναι αγχωμένοι. Έχει πρόβλημα το παιδί μας, τι θα κάνουμε? Καταρχήν, ποιος είναι ο ορισμός της ενούρησης? Τι εννοούμε λέγοντας ενούρηση? Είναι η απώλεια ούρων κατά τη νύχτα. Πρέπει όμως να έχουμε πάνω από 3 επεισόδια την εβδομάδα και πρέπει το παιδί να είναι πάνω από την ηλικία των 5 ετών. Και φυσικά να μην υπάρχουν κάποια συγγενείς ή επίκτητη βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ναι, μεν ο ημερήσιος έλεγχος της ούρησης έρχεται στην ηλικία των 2 με 3 ετών, αλλά ο νυχτερινός έλεγχος της ούρησης μπορεί να έρθει ακόμα και στα 7 έτη. Άρα πρέπει να εξηγήσουμε στους γονείς ότι αυτή είναι μια κατάσταση φυσιολογική που οφείλεται σε καθυστέρηση της ορίμασης του ελέγχου του ουροπητικού και γενικά μέσα σε αυτή την πενταετία, περίπου με 7 ετία, μπορούμε να έχουμε διάφορες μορφές ούρησης, ψήσης και διαταραχές στην ούρηση. Επίσης, η ενούρηση χωρίζεται σε μονοσυμπτωματική και μη μονοσυμπτωματική. Μονοσυμπτωματική μόνο όταν έχουμε νυχτερινή ενούρηση. Μη μόνο σαν τη συμπτωματική, όταν συνυπάρχει συχνουρία, επιτακτικότητα, ημερήσια, ακράτεια, τότε μιλάμε για μια τελείως διαφορετική κατάσταση, η οποία ουσιαστικά δεν εμπίπτει στην αντιμετώπιση και σε αυτά που θα πούμε εμείς εδώ σήμερα. Επίσης, πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής. Πρωτοπαθής είναι όταν δεν έχει διακοπεί καθόλου ή το διάστημα το οποίο έχει σταματήσει η νυχτερινή ενούρηση είναι κάτω από 6 μήνες. Δευτεροπαθείς όταν έχουμε πάνω από 6 μήνες, αλλά τότε ενοχοποιούνται άλλα γεγονότα, όπως στρεσογόνα γεγονότα, υπνική άπνοια, παχυσαρκία, δυσκυλότητα κτλ. Τι θα κάνουμε σε αυτό το παιδί? Περιμένουμε, έτσι. Τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας μας λένε ότι ξεκινάμε τη θεραπεία μετά την ηλικία των 6 με 7 ετών και ξαναλέμε πάλι αυτό, ότι είναι φυσιολογική η κατάσταση και θεωρητικά υπάρχει ένας ετήσιος ρυθμός θεραπείας αυτόματης πάνω από 15%. Όντως, ο Νικολάκης μας έρχεται 1,5 χρόνο μετά, στην ηλικία των 6 χρόνων, όπου εξακολουθεί να βρέχεται τη νύχτα. Οι γονείς είναι σε κατάσταση πανικού. Τι τρέχει, τι γίνεται, πρέπει να ξεκινήσουμε να δούμε το παιδί μας έχει κάποιο πρόβλημα, τι πρέπει να κάνουμε? Και φυσικά για να καταλάβουμε λιγάκι και τι τρέχει, γίνεται να ξέρουμε και για την παθογένεια. Ουσιαστικά, ο μηχανισμός της νυχτερινής ενούρησης μπορεί να οφείλεται, η νυχτερινή ενούρηση μπορεί να οφείλεται είτε στην πολυουρία, την νυχτερινή πολυουρία, είτε όταν έχουμε μια ουροδόχο κύστη μειωμένης χωρητικότητας. Αυτά τα δύο μπορούν να οδηγήσουν σε μια γεμάτη κύστη. Από εκεί πέρα, αν το παιδί έχει τη δυνατότητα να ξυπνήσει κανονικά, δηλαδή δεν έχει διαταραχές του ύπνου, τότε μιλάμε για νυχτουρία. Εάν όμως έχει διαταραχές αφύπνισης, τότε μιλάμε για νυχτερινή ενούρηση. Η διάγνωση. Πώς θα προχωρήσουμε διαγνωστικά? Το ιστορικό και το ημερολόγιο ούρησης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, είναι τα βασικά και απαραίτητα και αυτά που χρειάζονται ουσιαστικά να γίνουν σε παιδιά τα οποία έχουν αποκλειστικά και μόνο μονοσυμπτωματική ενούρηση. Βέβαια, η ICI και η Διεθνής Εταιρεία για την Παιδική Εγκράτεια μιλάει και επειδή πρέπει να συμπληρώσουμε μια γενική ούρο, μια φυσική εξέταση και με την ουρορομετρία. Και είναι βασικό. Έτσι, όλα αυτά εδώ να τα έχουμε κατά νου, γιατί ένα 10 έως 28 των παιδιών με νυχτερινή ενούρηση έχουν ημερήσια ακράτεια και μάλιστα πολλές φορές οι γονείς όταν έρχονται στο ιατρείο και μιλάνε για νυχτερινή ενούρηση ξεχνάνε τα ημερήσια συμπτώματα. Στο παιδάκι αυτό δεν έχει κάτι από το ιστορικό του. Φαίνεται να παίρνει αυξημένη ποσότητα υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατουράει 6 με 7 φορές από ό,τι μας λέει περίπου η μητέρα, ενώ έχει 4 με 5 σίγουρα επεισόδια νυχτερινής ενούρησης την εβδομάδα. Η μητέρα επίσης μας λέει ότι κάποιες φορές μπορεί να του φύγουν κάποιες σταγόνες στα ούρων στο εσώρουχό του κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά μάλλον λέει ότι ξεχνιέται με το παιχνίδι. Παίζει εκεί πέρα και εντάξει, δεν έχει ιδιαίτερη. Λέει μάλλον ότι ξεχνιέται με το παιχνίδι. Από την κλινική εξέταση δεν έχουμε κάποιο έβριμα. Το παιδί φαίνεται να έχει μια καλή ουρορομετρία. Βέβαια, είναι δύσκολο να ορίσουμε την καλή ουρορομετρία και το καλό Q-Max ένα παιδί. Αυτό περισσότερο αξιολογούμε ίσως είναι μια φυσιολογική καμπύλη παρά τη μέγιστη ροή ούρων, χωρίς υπολοιπόμενο ούρων. Και φυσικά η γενική ούρων είναι φυσιολογική. Από το ημερολόγιο ούρησης το οποίο δώσαμε να συμπληρώσουν, φαίνεται ότι έχει 6 με 7 ορίσεις το 24ωρο. Πραγματικά έχει 5 επεισόδια νυχτερινής ενούρησης την εβδομάδα, δεν έχει ακράτεια καθόλου. Και τώρα έχουμε σε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Το FBC είναι το Functional Bladder Capacity, δηλαδή η λειτουργική χωρητικότητα της κύσης όπως αυτή φαίνεται μέσα από το ημερολόγιο της ούρησης. Είναι στα 210 ml, ουσιαστικά είναι σχεδόν στα φυσιολογικά πλαίσια για την ηλικία του παιδιού αυτού εδώ. Φαίνεται το παιδί να παίρνει πολλά υγρά και στη διάρκεια της ημέρας, αλλά και πριν να κοιμηθεί. Ενώ επίσης ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η νυχτερινή παραγωγή των ούρων. Την νυχτερινή παραγωγή των ούρων τη μετράμε πώς? Ουσιαστικά ζητάμε από τους γονείς να βάλουν μία πάνα στο παιδί,
Next. Και το πρωί, όταν ξυπνήσει το παιδί αυτό, ζυγίζουμε την πάνω, πόσο ήταν άδεια, πόσο ήταν γεμάτη, οπότε βλέπουμε τι ούρα παράχθηκαν, συν όμως την πρώτη πρωινή ούρηση. Αυτό όλο αποτελεί τη νυχτερινή παραγωγή των ούρων. Αν η νυχτερινή παραγωγή των ούρων είναι μικρότερη από το 130% της λειτουργικής χωρητικότητας της κύστης, δηλαδή περίπου αν υπολογίσουμε γύρω στα 270 ml, τότε είμαστε OK. Εδώ έχουμε 200 ml, άρα είμαστε καλά. Ολοκληρώνοντας τη διάγνωση, θα δούμε αυτή τη διαφάνεια. Ουσιαστικά αυτή η διαφάνεια προέρχεται από την έχω βάλει αυτού ή από την ICCS. Είναι τι σημεία θα μας κάνουν λίγο να είμαστε alert, δηλαδή λίγο ενεργοποιημένοι. Ένα παιδί το οποίο ήταν προηγουμένως στεγνό και ξαφνικά άρχισε να έχει νυχτερινή ενούρηση. Κάτι τρέχει, ίσως έχουμε κάποια στρεσογόνα, γεγονότα, κάποιες διαταραχές. Ένα παιδί το οποίο έχει διαταραχή, ακράτεια κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και συμπτώματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτά εδώ. Ένα παιδί το οποίο έχει αδύναμη ροή των ούρων ή χρειάζεται να πιέσει με την κοιλιά του, είναι διακεκομένη ούρηση. Πάλι πρέπει να ελέγξουμε και νευρολογικά ανατομικά προβλήματα. Απώλεια βάρους. Αυξημένη έντονη δίψα, καθώς και ναυτία, ψάχνουμε να βρούμε διαβήτη ή νεφρολογικές παθήσεις. Γλυκοζουρία ή πρωτενιουρία, πάλι που επικεντρωνόμαστε στο διαβήτη ή σε παθήσεις των νεφρών. Καθώς επίσης και σημαντικές διαταραχές στις σχέσεις με τα άλλα παιδιά, πάλι και εδώ ψάχνουμε να βρούμε διάφορες ψυχολογικές διαταραχές. Πάμε λίγο στο θέμα, καθαρά. Θεραπεία της ενούρησης. Πριν επικεντρώσουμε στη θεραπεία της ενούρησης, πρέπει πρώτα να θεραπεύσουμε πιθανή δυσκυλιότητα ή να αντιμετωπίσουμε πιθανή δυσκυλιότητα, πιθανή ακράτεια κοπράνων, καθώς και πιθανή ημερήσια ακράτεια και ημερήσια συμπτώματα. Με τη σειρά των θεραπευτικών επιλογών που έχουμε. Θεραπεία στήριξης και συμπεριφοράς αρχικά. Μετά θεραπεία αφύπνισης και τέλος φαρμακευτική θεραπεία. Όταν λέμε θεραπεία στήριξης και συμπεριφοράς, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι αποτελεί την πρώτη θεραπευτική επιλογή σε όλα τα παιδιά, με υψηλό βαθμό σύστασης. Πρέπει να εξηγήσουμε τόσο στους γονείς όσο και στο παιδί το πρόβλημα και να το απομυθοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Να δούμε τι προσδοκίες έχει η οικογένεια αλλά και το ίδιο το παιδί. Θέλει να είναι τελείως στεγνό, θέλει να είναι στεγνό κάποιες σημαντικές νύχτες. Επίσης, στο παιδί πρέπει να δώσουμε κάποιο κίνητρο. Εντάξει, και να του βάλουμε κάποιους στόχους να επιτύχει. Εντάξει, και επιτυχάνοντας αυτούς τους στόχους να το ανταμείψουμε το παιδί αυτό εδώ. Η θεραπεία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μήνες, αλλά δεν το αφήνουμε το παιδί και ελάτε μετά από 6 μήνες. Κάθε μήνα πρέπει να το τσεκάρουμε. Ουσιαστικά, τι λέμε σε αυτό το παιδί? Να περιορίσει την νυχτερινή πρόσληψη υγρών. Τουλάχιστον 2 με 3 ώρες πριν την κατάκληση, σταματάμε οποιαδήποτε πρόσληψη υγρών. Την ημέρα πίνει κανονικά υγρά. Επίσης, όσον αφορά την ούρηση, να πηγαίνει τακτικά στην τουαλέτα. Να μην την αναβάλει την ούρηση. Να χαλαρώνει και να έχει τον επαρκή χρόνο για την πλήρη ένωση της κύστης. Διατηρεί όλες τις δραστηριότητές του, ενώ του συνιστούμε να συμπληρώνουν ένα ημερολόγιο ούρησης καθώς και εταιρικών κενώσεων. Υπάρχουν δεδομένα βιβλιογραφικά που δείχνουν ότι μόνο και μόνο με τη συμπλήρωση των ημερολογίων αυτών της ούρησης είχαμε βελτίωση της νυχτερινής ενούρησης. Το παιδί το παρακολουθούμε εμείς αυτό στους 6 μήνες, αλλά τελικά στους 6 μήνες, έτσι, σταδιακά κάθε μήνα, αλλά στους 6 μήνες τι βλέπουμε? Το παιδί δεν έχει καμία σημαντική βελτίωση. Η μαμά λέει 3 με 4 φορές πάλι την εβδομάδα έχει ακράτεια ούρων, δεν έχει καθόλου συμπτώματα την ημέρα και το ημερολόγιο ούρησης, πάλι 6 με 8 ούρησης το 24ωρο, 5 επεισόδια νυχτερινής ενούρησης. Εδώ κάτι σημαντικό και καινούργια πληροφορία. Το παιδί έχει πάνω από 2 επεισόδια νυχτερινής ενούρησης. Δηλαδή τυχαίνει να βραχεί, να σηκωθεί μετά, να αλλάξουν σεντόνια, να βάλει πάνω και μετά ξανά πάλι κατά τις 5-6 ώρες το πρωί να ξαναβραχεί το παιδί, να έχουμε δεύτερο επεισόδιο ακράτεια στη διάρκεια της νύχτας. Έχει μειώσει ήδη το παιδί τα υγρά που πίνει κυρίως πριν από την κατάκληση, ενώ η νυχτερινή παραγωγή των ούρων πάλι παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα. Πώς θα προχωρήσουμε θεραπευτικά? Κάναμε τα συντηρητικά. Πάμε τώρα επομένως στην πρώτη θεραπευτική επιλογή, η θεραπεία αφύπνισης. Η θεραπεία αφύπνισης αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη θεραπευτική επιλογή σε όλα τα παιδιά με νυχτερινή ενούρηση. Ξέρουμε ότι τα παιδιά τα οποία έχουν νυχτερινή ενούρηση, συνήθως η απώλεια συμβαίνει το πρώτο 1 τρίτο της νύχτας και κυρίως τις 2 πρώτες ώρες. Άρα, αν το σηκώσουμε το παιδί στη διάρκεια αυτών των 2 πρώτων ώρων, πιθανότατα να το κρατήσουμε στεγνό. Και φαίνεται να έχει καλή αποτελεσματικότητα, ιδίως σε παιδιά που έχουν διαταραχές της αφύπνισης και φυσικά κάτι πολύ απαραίτητο. Να έχουμε και γονείς οι οποίοι να είναι διατεθειμένοι να μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της αφύπνισης. Αν ο γονιός βαριέται να σηκωθεί ή είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ και γυρνάει σπίτι και τον ξυπνήσουμε και μια και δύο φορές τη νύχτα αυτόν τον γονιό, μπορεί να καταστρέψουμε αυτή την οικογένεια. Η θεραπεία αυτή πρέπει να κρατήσει πάνω από 3 μήνες και πότε λέμε ότι πετύχαμε? Όταν έχουμε 14 συνεχείς στεγνές νύχτες. Φαρμακευτική θεραπεία. Φάρμακο επιλογής ή δεσμοπρεσίνη. Πότε όμως θα δώσουμε δεσμοπρεσίνη?
όταν έχουμε παιδιά τα οποία έχουν νυχτερινή πολυουρία. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πάνω από το 130% της λειτουργικής χωρητικότητας της κύστης, αλλά ταυτόχρονα τα παιδιά να έχουν και μια φυσιολογική χωρητικότητα της κύστης, δηλαδή να είναι τουλάχιστον πάνω από το 70% της λειτουργίας της χωρητικότητας της κύστης που αναμένουμε για την ηλικία. Επίσης, όταν έχει αποτύχει η προηγούμενη θεραπεία, η θεραπεία αφύπνισης, ή δεν έχει συμμορφωθεί με αυτήν εδώ. Τι δίνουμε, τη δεσμοπρεσίνη. 60 έως 240 μικρογραμμάρια υπογλωσίως, μία ώρα πριν από την κατάκληση. Το σπρέι το οποίο παλαιότερα δίναμε δεν συνιστάται πλέον. Εντάξει, υπάρχει κίνδυνος υπερδοσολογίας. Τι προσέχουμε σε ένα παιδί που παίρνει δεσμοπερεσίνη. Βασικά αυτό που λέμε δηλητηρίαση από νερό. Πώς το τσεκάρουμε, μελέγοντας τον άτριο αίματος στο παιδί, καθώς επίσης και προεριορίζοντας την πρόσληψη ύδατος. 200 ml το απόγευμα, τίποτα το βράδυ. Εάν δεν το παιδί δεν ανταποκριθεί μέσα στις δύο εβδομάδες, τότε μπορούμε να διακόψουμε τη θεραπεία. Από εκεί πέρα, εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε σε ένα παιδί που πάει καλά, μπορούμε να συνεχίσουμε τη θεραπεία, μπορούμε όμως και να βάλουμε το παιδί αυτό να πιστεί σε αγωγή με δεσμοπρεσίνη μόνο τις σημαντικές νύχτες. Όταν, για παράδειγμα, θα πάει μια εκδρομή με το σχολείο του, θα πάει να κοιμηθεί σε κάποιον φίλο του, μπορεί να παίρνει το φάρμακο εκείνες μόνο τις νύχτες. Βέβαια, υπάρχουν υψηλά ποσοστά υποτροπής μετά τη διακοπή, ενώ φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα σε συνδυασμό με την θεραπεία με την αφύπνιση. Πότε θα δούμε ότι αποτυχάνει η δεσμοπρεσίνη, ποιοι είναι οι ασθενείς στους οποίους αποτύχει η δεσμοπρεσίνη? Ουσιαστικά είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μειωμένη λειτουργική χωρητικότητα, καθώς επίσης και οι ασθενείς οι οποίοι έχουν υπερδραστηριότητα εξωστήρα μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό είναι έτσι λίγο, ακούγεται κάποιος περίεργο. Αλλά όντως, μελέτες έχουν δείξει ότι παιδιά τα οποία είχαν πάρει δεσμοπρεσίνη, ήταν σε θεραπεία αφύπνισης και απέτυχαν σε αυτή τη θεραπεία, το 44% αυτών των παιδιών είχε υπερδραστηριότητα του εξωστήρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βέβαια, αυτά τα παιδιά δεν κάνανε ουροδυναμικό έλεγχο, απλά βάλανε κάποιο πάτσε πάνω στην κύστη και μετρούσαν τις αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας και τις οποίες τις συνέδεσαν με την υπερλειτουργία του εξωστήρα. Άρα, σε αυτά τα παιδιά θα δώσουμε αντιχολινεργικό? Ναι, πράγματι, σε τέτοια παιδιά με κύστη μειωμένης χωρητικότητας που έχουν υπερδραστηριότητα, θα δώσουν αντιχολινεργικό. Επίσης, αν δεν ανταποκριθεί στη δεσμοπρεσίνη. Ενώ κάτι πιο κλινικό είναι αυτό εδώ, ότι αν το παιδί αυτό έχει πάνω από δύο επεισόδια νυχτερινής ενούρησης κατά τη διάρκεια της μίας της νύχτας, τότε ναι, έχουμε ένδειξη να δώσουμε αντιχολινεργικό. Φαίνεται να λειτουργεί κυρίως καλά σε αυτούς τους ασθενείς, ενώ στην γενική ομάδα των ασθενών με μονοσυντοματική νυχτερινή ενούρηση δεν λειτουργεί τόσο καλά. Τα αποτελέσματα θα τα τσεκάρουμε σε δύο μήνες, ενώ πάντα πρέπει να έχουμε κατά νου τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Ποια φάρμακα? Η οξυφιτινίνη, η τολπεροδίνη και η προπιβερίνη είναι φάρμακα τα οποία έχουν ελεγχθεί και δοκιμαστεί σε παιδιά με σχετική ασφάλεια και έχουμε δει ότι δουλεύουν και με κάποιες μελέτες και στη νυχτερινή ενούρηση με πολύ καλή αποτελεσματικότητα. Τελειώνοντας, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. Σε παιδιά ανθεκτικά σε όλη αυτή τη θεραπεία, σε όλες αυτές τις θεραπείες που προτείναμε μέχρι τώρα, η μυπραμίνη. Όντως, είναι ένα φάρμακο το οποίο δούλευε. Αλλά στην Ελλάδα έχει απαγορευτεί πλέον και δεν κυκλοφορεί. Γιατί έχει πολύ σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Και στο εξωτερικό γενικά το δίνουν, αλλά με πολύ πολύ μεγάλη φιδό και τουλάχιστον στο αρχικό χρονικό διάστημα με πολύ στενό έλεγχο. Για πολλές πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο site της ICCS, στο οποίο υπάρχουν πίνακες, υπάρχουν guidelines, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν στην προσέγγιση αυτών των παιδιών με νυχτερινή ενούρηση. Κάποιες ερωτήσεις? Μία παρατήρηση. Ένας από τους λόγους που αποσύρθηκε στην Ελλάδα η μυπραμίνη είναι και πολύ χαμηλή τη τιμή. Σε κέντρα του εξωτερικού κυκλοφορεί η μυπραμίνη γιατί είναι το μόνο φάρμακο που έχει τετραπλή δράση. Έτσι, αντιχολινερική, αλφα-διακριτική και αναληπτική. Δηλαδή, σε ένα γονιό που δεν μπορεί να το ξυπνήσει, η μυπραμίνη νομίζω δένει. Η ερώτηση που θέλω να κάνω τώρα, αυτό σε παρατήρηση και συγγνώμη. Η ερώτηση. Ουροδυναμικός έλεγχος δεν νομίζω ότι έχει ένδειξη να γίνει. Αλλά επειδή υπάρχουν ορισμένες οι λεγόμενες νευρογενείς, μη νευρογενείς κρίσεις, οι οποίες συνήθως υπάρχουν και με ημερήσια ενούρηση, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, μισό λεπτό λίγο κάπου το πάω, συμφωνήστε. Okay. Μία απλή ουρορομετρία, μήπως σε κάποιες περιπτώσεις που επιμένει, προτού να φτάσουμε σε ισχυρές θεραπείες, θα μας έδειχνε κάτι? Η απλή ουρορομετρία. Μία απλή ουρορομετρία. Έχουμε βάλει τις αντιδιαγνώσεις. Ναι, μπορεί να μας δώσει στοιχεία. Αν δούμε μια ούρηση αυτό το στα κάτω ή διακοπτόμενο οτιδήποτε, μπορεί να μας δώσει στοιχεία. Δηλαδή, άμα είναι λίγο έτσι, όπως ναι, το κάνατε, μήπως κρύβει tiny valves, το λέω, γιατί ναι, έχουμε δύο περιστατικά τέτοια. Ψηλές βαλβίδες που ουσιαστικά λόγω του. Όχι ότι δημιουργούν μεγάλη απόφραξη, αλλά το ότι δημιουργούν δεδίνες, γιατί οι βαλβίδες είναι κάτι. Συμφωνείτε πλέον, ναι, κύριε. Στη στροφιλόδρομη. Ναι, χήμα, ας πούμε, το οποίο πάλι μπορεί να μπράβο. Όλα αυτά εδώ. Γι' αυτό βάλαμε και τα πράγματα. Όταν κυρίως υπάρχει και η ημερήσια ενούρηση,
Αυτό έχουμε ρουτίνα, νομίζω. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά εμείς, άμα μπλέκαμε και με την ημερήσια συμπτώματα κτλ., δεν θα τελειώναμε ποτέ. Γι' αυτό επικεντρώσαμε, είπαμε ότι ψάχνουμε, ξεκαθαρίζουμε ότι πρόκειται για μονοσυμπτωματική. Οπότε επικεντρωθήκαμε κυρίως στη μονοσυμπτωματική νυχτερινή ενούρηση. Είναι και ένα άλλο ζήτημα. Νομίζω ότι δεν έχουμε ασφαλή δεδομένα για το τι σημαίνει φυσιολογική ρομετρία στα παιδιά. Αυτό που είπαμε. Το συζητάγαμε χθες. Κατά προσέγγιση, τι να κάνουμε. Έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να έχεις ούτε νούμερα ούτε. Δεν συμφωνώ, ναι, αλλά απλώς το τίποτε κάτι είναι και αυτό, ας το δούμε λίγο. Σαν ένδειξη. Ή αλλιώς, κακό δεν κάνει. Αλλά όταν, σου δείξει ένα σαφώς παθολογικό, δεν μπορείς να το πεις έτσι. Και ένα τελευταίο στο θέμα της ψυχολογίας. Είχατε μια διαφάνεια η οποία λίγο μπέρδευε. Λέτε. Συνιστούμε στο παιδί να έχει συχνή ούρηση και μετά βέβαια το επεξηγούσατε που είναι πολύ σωστό και το παρατηρώ αυτό γιατί αυτό είναι. Μόνο όταν του έρχεται, δηλαδή ένα παιδί τη μέρα, αν δεν του έρχεται να το βάλει, ίσα ίσα επιτείνει την ενούρηση. Νομίζω είχα βάλει τακτική ούρηση. Γιατί δεν έκανα λάθος. Ακριβώς. Ήταν η διευκρίνηση του πρώτου σκέλους που τα έφερνε λίγο, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Γι' αυτό λέμε στο παιδί, νομίζω, συστήνουμε τη μέρα ότι θα πηγαίνει να ουρήσει μόνο όταν σου έρθει πολύ. Γιατί αν δεν το πούμε αυτό και το πούμε όταν σου έρθει, άμα είναι κολλημένο το μυαλό, θα πηγαίνει κάτι 10 λεπτά. Το οποίο κάνει κακό. Την άλλη, αυτό που λέγαμε, τουλάχιστον είχα εγώ εμπειρία, από το void by the clock, το οποίο το λέμε στα παιδάκια που πηγαίνουν σχολείο, ότι θα πάρει το πρωί, θα ξυπνήσει, στο δεύτερο διάλειμμα το μεγάλο, ξέρω εγώ, ένα πριν όταν γυρίσει σπίτι. Βοηθάει πάρα πολύ μαζί με το ημερολόγιο. Ακριβώς. Υπάρχει ένα εκπληκτικό ημερολογιάκι που λέγεται, δυστυχώς δεν είχα μια διαφάνεια να δείξω, λέγεται dry pie, στεγνή πίτα. Και είναι σαν μια πίτσα χωρισμένη σε 7 φέτες, σε 7 τρίγωνα, που αντιστοιχεί το καθένα σε μία μέρα της εβδομάδος και είναι παιχνιδάκι για το παιδί στους εσωτερικούς κύκλους να συμπληρώνει από τη μια την κατανάλωση υγρών, ώστε να έχεις μια αίσθηση της πρόσληψης, και από την άλλη τις ουρήσεις. Και το επεισόδιο αν υπήρξε εκείνη την ημέρα νυχτερινή ούρηση ή όχι. Και μόνο που σαν biofeedback το παιδί μπαίνει στη διαδικασία να ελέγξει τι πίνει, αν ούρησε, παίζοντας με κάτι που του είναι ωραίο να ασχολείται να ζωγραφίζει ποτηράκια και αστεράκια κτλ. Βοηθάει αρκετά, χωρίς κανένα φάρμακο. Δηλαδή, είναι, υπάρχουν δύο μελέτες, το είπαμε τώρα. Το είπε ο κύριος Οικονόμου και θέλω να δώσουμε έμφαση σε αυτό. Έφαση. Πριν δώσουμε φάρμακο, που ήταν, αν θέλετε, μια προσφυλής πολιτική, ιδιαίτερα το σπρέδος που προσφύγει παλιά, αξίζει τον κόπο να μιλήσεις με το παιδί, να το αντιμετωπίσεις σαν παιδί το οποίο μπορεί να καταλάβει αυτά που θα του πεις και θα του τα εξηγήσεις. Στην Αγγλία, ας πούμε, υπήρχε ακόμα βίντεο, ας πούμε, που είχαμε και δείχναμε τη λειτουργία της κύστεως για να καταλάβουν πώς αδειάζει, πώς γεμίζει, πώς τους φεύγει κτλ. Μπορεί να βοηθήσει σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Και μια τελευταία ερώτηση, σημαντική, αν μου επιτρέπετε, έτσι. Στα guidelines, τα οποία. Στα guidelines παλαιότερα, τελευταία, να είμαι ειλικρινής, δεν τα κυνηγάω πολύ, λέγανε ότι θεωρείται ίαση και επιτυχία αν είναι λιγότερο από 3 φορές το μήνα. Ισχύει αυτό? Σαν ίαση βάζουν τις 14 συνεχείς νύχτες να είναι στεγνό το παιδί. Τώρα δηλαδή, λέτε, σαν επιτυχία. Δηλαδή, όχι, δεν υπάρχει κάποια, τέτοια διευκρίνηση. Αν κατουργέει το παιδάκι σου 2 φορές με 3 το μήνα είναι φυσιολογικό, θα σε δει με συμπάθεια. Εδώ μιλάω για τα ελληνικά δεδομένα, τα αμερικάνικα. Δεν υπάρχει τέτοιο ορισμό έτσι όπως τον θέτετε εσείς. Δηλαδή, όχι, πότε είναι... ναι, όχι, τουλάχιστον τώρα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όχι. Συγγνώμη, ξαναγυρνώ όπως το είπατε. 14 φορές, δηλαδή 2 φορές το μήνα, αυτό λέτε ουσιαστικά. Αν το παιδί έχει σύμπαμα νυχτερινής ενούρησης. Ξανά, η μαμά θα σας δει με συμπάθεια με την εξήγηση. Μάλλον όχι, το παιδί, σίγουρα. Έτσι όπως το θέλετε, όχι. Συμφωνούμε, ναι, ευχαριστώ. Ναι. Υποθέτουμε ότι φτάνει η ιστορία στο να χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή. Η διάρκεια αυτής. Κρίνεις εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, ιδιαίτερα με τη δεσμοπρεσίνη, μπορείς αφού την πάρει για ένα διάστημα 6 μηνών να κόψεις. Παλιότερα βάζαμε, ας πούμε, ανάλογα με τις πνοές, στο ένα ρουθούνι, στο δύο, μία φορά. Δηλαδή, μειώνεις δόση και βλέπεις ανταπόκριση. Τώρα πλέον με τα χάπια, έτσι όπως είναι, τουλάχιστον μιλάμε ότι στις 2 εβδομάδες τσεκάρεις αν έχεις αποτέλεσμα ή όχι. Αν δεν έχεις αποτέλεσμα, την απορρίπτεις σαν θεραπεία. Όχι, αν έχεις αποτέλεσμα. Αν έχεις αποτέλεσμα, μπορείς να τη συνεχίσεις τη θεραπεία. Μέχρι και 6 μήνες σίγουρα, δεν υπάρχει βέβαια όριο πουθενά. Αυτά είναι πλέον φαρμακευτικές εταιρείες. Αλλά επίσης μπορεί να πας σε μια θεραπεία διακεκομένη μόνο στις σημαντικές νύχτες που το γράψαμε προηγουμένως. Η γενική νομίζω λογική της θεραπείας νυχτερινής ενούρησης είναι κοινωνική και απλώς δίνουμε χρόνο στην κύστη να οριμάσει φυσιολογικά. Σε κάποιους που είναι τυχεροί, οριμάζει νωρίτερα. Σε κάποιους, όταν μιλάμε, δεν
υπάρχει υποκειμενή άλλη παθολογία, έτσι, μιλάμε για τυπική νυχτερινή ενούρηση. Κερδίζουμε χρόνο για να φτάσει το παιδί στο όριο, είτε είναι 10 ή 12 ή 13. Ελάχιστα παιδιά μετά τα 15, ας πούμε, θα έχουν νυχτερινή ενούρηση επίμονα. Ναι. Χρησιμοποιούμε σαν ρουτίνα την ημιπραμίνη. Χρησιμοποιούμε σαν ρουτίνα την ημιπραμίνη, πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Χωρίς ιδιαίτερες ούτε επιπλοκές, αλλά ούτε recurrent. Μου κάνει εντύπωση για την καρδιοτοξικότητα και τους θανάτους και διαρωτούμε αν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει καταργηθεί. Σε αρκετές υπάρχει, όπως το ξέρω. Στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιείται, δεν υπάρχει, αλλά και στο ICI το πρόσφατο 2009, που το chapter που έχει μέσα το κεφάλαιο για την ιδιαίτερη ενούρηση, το έχει με κεφαλαία γράμματα τα οποία αναβοσβήνουν μέσα στο βιβλίο. Για καρδιοτοξικότητα και για θάνατο. Αναβοσβήνουν μέσα στο βιβλίο. Άλλη ερώτηση εδώ. Δεν μας αναφέρατε καθόλου τίποτα για τις συσκευές αφύπνισης, αυτές που αρχίζουν και χτυπάνε, είναι τα αλάρμ. Είναι μέσα στη διαδικασία αφύπνισης, έτσι. Τώρα το να βάλουμε ξυπνητήρι και να ξυπνάει το παιδί από μόνο του είναι η βασική θεραπεία. Υπάρχει επίσης το alarm bed, αυτό το οποίο είναι με το στρώμα, το οποίο έτσι ακατουρηθεί το παιδί. Ξυπνάει και το παιδί, ξυπνάει πιθανότητα η οικογένεια, άλλοι μπορεί να ξυπνήσουν και μερικά διαμερίσματα από την πολυκατοικία. Όλες αυτές είναι, πιστεύω ότι όσον αφορά τη θεραπεία αφύπνισης, καλύτερα είναι εντάξει, η πιο αποδεκτή είναι αυτό με το ξύπνημα προγραμματισμένο, να βάλουμε το παιδί το ξυπνητήρι να ξυπνήσει. Υπάρχουν και κάποιες άλλες. Υπάρχει το dry bed training, εντάξει. Δηλαδή να μάθει το παιδί λέει, να ξυπνάει, να βάζει το ξυπνητήρι, να πηγαίνει να κατουράει, αν κατουρθεί επάνω του, να σηκωθεί, να στρώσει το κρεβάτι. Είναι τεχνικές οι οποίες προτείνονται με χαμηλό όμως βαθμό σύσταση, δηλαδή με σι και με ντε. Δεν τα ανέφερα γιατί θα πούμε πολλά πράγματα. Οπότε πιστεύετε ότι είναι πιο αποτελεσματικό. Ένα ξυπνητήρι, απλά αφύπνιση τις δύο-τρεις πρώτες ώρες, έτσι όπως είπαμε, γιατί τότε συμβαίνουν τα περισσότερα επεισόδια. Παρά όλα αυτά, γιατί είναι πολύ έτσι βάρβαρα, μου φαίνονται εμένα. Εγώ δεν τα έχω εφαρμόσει ποτέ. Συγγνώμη, αλλά έχω μια ένσταση. Νομίζω ότι η θεραπεία είναι το ξυπνητήρι και όχι να ξυπνάει. Να του βάλει ξυπνητήρι να ρυθμίσει, ναι. Ναι, είναι το ξυπνητήρι και το ξυπνητήρι δουλεύει ως εξής. Σε πρώτη φάση, επειδή το παιδί κοιμάται βαριά, δεν μπορεί να το ακούσει. Συνήθως δεν το ακούει. Το ακούει η μητέρα που κοιμάται δίπλα του, το σηκώνει, το εκπαιδεύει σιγά σιγά και το μαθαίνει να ακούει το, να το ακούει. Αν πάμε να ξυπνήσουμε, νομίζω, το παιδί κάποια στιγμή κοιμάται 9 η ώρα, το ξυπνήσει στις 11, γιατί πιθανά τότε, μέχρι τότε να έχει βραχύνει. Αυτό θα δουλέψει για εκείνο το βράδυ, θα δουλέψει για το επόμενο, για όσες φορές το κάνει, αλλά από εκεί και πέρα δεν εκπαιδεύεται το παιδί. Είπαμε, πάει στο ξυπνητήρι στην αρχή. Ναι, εντάξει, απλά δεν το διευκρίνησα καλά. Δίκιο έχεις. Απλά δεν το διευκρίνησα εγώ. Είπα ότι. Απλά είπα, επειδή συνήθως δεν ξυπνάει το παιδί τον πρώτο καιρό και το ξυπνάνε οι γονείς και μετά μπαίνει στην διαδικασία. Και πολλές οικογένειες πάνε κατευθείαν σε θεραπεία. Άλλη ερώτηση, να προχωρήσουμε καλύτερα. Και επίσης, μια τελευταία διευκρίνηση και κλείνω, συγγνώμη. Η δυσκολιότητα είναι πολύ σημαντική. Θεραπεία δυσκολιότητα και υπάρχει ένα σύνδρομο του υπερκινητικού παιδιού, διαταραχή προσοχή. Είναι αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν μια διαταραχή όσον αφορά συνήθως την παιδική ηλικία στο σχολείο. Έτσι δεν μπορούν να αυτοσυγκεντρωθούν και το σύνδρομο αυτό. Ναι. Ναι. Είναι πολύ σημαντική η διόρθωση και τη δυσκολιότητα. Και αν το παιδί. Το βάλαμε ότι είτε ακράτεια κοπράνων είτε δυσκολιότητα πρέπει να ρυθμιστεί. Είναι το πρώτο πράγμα που ρυθμίζουμε το αριθμό. Όχι απλώ σαν παρατήρηση για το σχολείο. Ο μηχανισμό δράση τη δυσκολιότητα είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά διεγείρει το ουρυθροξωστήριο αντανακλαστικό λόγω τη παραμονή του κοπράνου. Είναι και πολύ δυσφάξιο να το ερμηνεύσουμε και να το κάνουμε συνειδητά. Όμως, στα πλαίσια αυτών των elimination syndromes, ας πούμε, που αφορούν και την αφόδευση και την ούρηση, δεν θα είχαμε τόσο πολύ αυτή την εικόνα στη μόνο σωπηματική. Αυτό πάει στις διαταραχές ενούρησης στο 24ωρο και στην ημερήσια. Γι' αυτό το είπαμε και το αποκλείσαμε.